Εγώ θέλω να σου πω, όταν το άκουσα το μεσημερό απόγευμα, πότε έγινε αυτή η αναφορά στους sugar daddies, ότι τα κορίτσια τα οποία φοιτούν σε ιδιωτικά πανεπιστήμια μη κρατικά στις σκανδιναβικές χώρες αναγκάζονται να κατεφύγουν, να εκπορνεύονται ουσιαστικά, γιατί αυτό εκπόρνευση είναι. Θέλω να σου πω ότι επειδή εμένα η κόρη μου έχει πάρει πτυχίο από το ΕΚΠΑ, έχει δουλέψει και μετά αποφάσισα να κάνει και ένα μεταπτυχιακό στην Ολλανδία, σε ένα τέτοιο πανεπιστήμιο, δεν το άκουσα καθόλου καλά αυτό. Μήπως κάνετε λάθος. Θέλω να πω ότι καμιά φορά τα κόμματα κάνουν λάθη. Και λένε μετά δημοσίως, ήταν μια λάθος φράση, εν πάση περιπτώσει. Μια στοχεία. Βλέπω όμως ότι επιμένει το ΚΚΕ να τη στηρίζει αυτή την ιστορία, την οποία προκύλασε από αποδοκιμασία, όχι μόνο την κυβέρνηση, από το σύνολο του πολιτικού κόσμου. Απομονωθήκατε στην ιστορία αυτή. Σας λέει κάτι αυτή η αφίσα. Τι λέει, μια αφίσα, μου δείχνετε που λέει τι. Είναι μια αφίσα από τη Σουηδία. Που λέει τι. Από ένα κεντρικό δρόμο τη Σουηδία, στη Στοχόλμη, που ο τίτλος αυτής της αφίσας είναι «Μηδέν δάνειο, βγες ραντεβού με ένα σούκαρ ντάντι». Και τι σημαίνει αυτό? Σας δώσω δηλαδή, σούκαρ ντάντι σημαίνει «βγες με ένα πελάτη». Σας δείξω στο διαδίκτυο. Δηλαδή, ναι. Βέβαια δεν είναι το μοναδικό. Αυτά συμβαίνουν και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως για παράδειγμα, λένε στους φοιτητές, παροτρύνουν τους φοιτητές που δεν έχουν να πληρώσουν τα δίδακτρα, πηγαίνετε, γίνετε μισθοφόροι στην Ουκρανία, στον πόλεμο της Ουκρανίας. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι η εμπορευματοποίηση της παιδείας σε μία σειρά χώρες έχει οδηγήσει ακόμα και σε τέτοια φαινόμενα σύψης. Η δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένη. Και πραγματικά δεν μας εκπλήσει. Περιμέναμε τέτοια χοντροειδέστατη επίθεση σε βάρος του ΚΚΕ. Καλώς την περιμένατε την επίθεση. Και ειδικά στο Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ, σε μία στιγμή πια που το φοιτητικό κίνημα έχει σπάσει την βιτρίνα της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση ιτήθηκε από τα αποδυτήρια. Και ιτήθηκε από τα αποδυτήρια διότι η συντριπτική πλειοψηφία της νεολαίας σήμερα και ειδικά η φοιτητική νεολαία έχει απορρίψει αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα για την ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων. Θα έχετε παρατηρήσει όμως, αύριο στις 12 η ώρα απέναντι θα πλημμυρίσει το κέντρο της Αθήνας. Δεν βρήκατε μόνο την κυβέρνηση. Συγγνώμη. Αυτό που λέτε ότι όντως η κυβέρνηση έχει βρει απέναντί της στο νομοσχέδιο εσάς. Την νεολαία, ένα μεγάλο κομμάτι της νεολαίας, δεν λέω την νεολαία, μεγάλο κομμάτι. Και αυτό είναι που ενόχλησε. Εδώ όμως, και ενόχλησε και πάρα πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μισό. Βρίσκεται απέναντί σας και όλα τα κόμματα. Δεν βρίσκεται μόνο. Ποια είναι τα κόμματα, με συγχωρείτε. Όλα τα κόμματα της Βουλής. Όχι, βγήκαν και σε απέναντι, απέναντι στις θέσεις του ΚΚΕ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, βεβαίως. Μα είναι επιχείρημα η κυβέρνηση. Αυτό, βρίσκεται η κυβέρνηση. Βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ. Βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι όλοι έχουν ομονοήσει. Στα μη κρατικά πανεπιστήμια, δηλαδή στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο, δεν το λένε όλοι ανοιχτά, αλλά ομονοούν ακριβώς αυτό, να οδηγηθούμε στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος, που σημαίνει τι, αναθεώρηση άρθρου 16 του Συντάγματος. Δίδακτρα στα προπτυχιακά. Μια στιγμή τώρα. Βέβαια τα ιδιωτικά πανεπιστήμια δεν είναι ιδιωτικά πανεπιστήμια, δεν είναι μη κρατικά πανεπιστήμια, γιατί είναι ένας εύσημος τρόπος, είναι ένας πλάγιος τρόπος προκειμένου να ξεπεραστεί το Σύνταγμα στο άρθρο 16 και να γίνει να επιβληθούν δίδαχτα στα προπτυχιακά. Ήταν μια στοχεία. Επιτρέψτε με, ενοχλεί το γεγονός ότι το ΚΚΕ αποκαλύπτει στον αγγελικό κόσμο του καπιταλισμού ότι η μόρφωση, η απόκτηση γνώσης στον τέος υπαρκτών, πως ξέρετε απόκτηση τι γινότανε, γνώμη, ξέρετε. Τώρα σας παρακαλώ, τι γινότανε, δεν το ξέρετε. Τι γινότανε, δεν το ξέρετε. Τι θέλετε να πείτε τώρα, γιατί πάτε να πετάξετε την μπάλα στην κερκίδα που είχαν? Μα είναι φανερό, ότι επιδιώκετε συντονισμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης και δημοσιογράφη μια χοντροειδέστατη επίθεση μία μέρα πριν από το μεγαλειώδη πανελλαδικό συλλαλητήριο αύριο το μεσημέρι στις 12 η ώρα, και θα πάρει απάντηση η κυβέρνηση και θα πάρουν απάντηση και δημοσιογράφοι και μέσα μαζικής ενημέρωσης που καταπιάστηκαν από μια φράση του Γενικού Γραμματέα, που στο κάτω-κάτω αυτή η φράση δεν κατάλαβα από πού προκύπτει ότι είναι σεξιστική. Καλά, να αναζητηθούν τις σεξιστικές και κατάπτυστες υποτιμητικές για το γυναικείο φύλο καταστάσεις στα διάφορα πάρτι της ΔΑΠ Νούδου Φουκού. Με τα κολλάζ. Τι κάνουν, εκπορνεύονται εκεί? Ορίστε, τα κύριε, αυτά. Ορίστε, τα κολλάζ των εικόνων, το πάρτι της ΔΑΠ Νούδου Φουκού. Ναι. Στο Ηράκλειο, ναι. Στα Χανιά. Ναι. Αυτές είναι οι σεξιστικές πρακτικές της Νέας Δημοκρατίας. Σας και το ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, και το ΠΑΣΟΚ. Ας αφήσουμε αυτά. Είναι φανερό. Επειδή έχει δεχθεί επίθεση. Είναι φανερό. Να απαντήσει και να απαντήσει. Ότι επιλύεται από προσανατολισμό. Έχουμε και καθηγητή πανεπιστημιακό εδώ πέρα και έχει ενδιαφέρον να σα μιλήσω κάτι. Κανένα δεν είναι. Από προσανατολισμό. Βλέπετε κανένα πυρόβλητο.
από την ουσία του νομοσχεδίου που είναι η ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων και όχι μόνο η ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων, ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, αλλά και εμπορευματοποίηση, επιχειρηματικοποίηση του δημόσιου πανεπιστημίου. Να το κλείσουμε αυτό. Διαβάζω τη φράση του Γενικού Γραμματέα. Έτσι, για να είμαστε καθαροί. Όχι, όχι, την ξαναδιαβάζω. Για να μου πείτε πού είναι το μεπτό. Την ξανακούσουμε μια φορά. Για το ανέπτωτο του σκανδιναβικού μοντέλου, απαντώντας στο Πασό που υπεραμείνεται του σκανδιναβικού μοντέλου, λέει ούτε οι Σκανδιναβοί δεν σας πιστεύουν, αφού και αυτοί έχουν πάρα πολύ πικρή πείρα από την επιβολή διδάκτρων που οδηγούν ακόμα και σε αυτή τη σαπίλα. Δηλαδή να οδηγούνται νέες κοπέλες φοιτήτριες να αναζητούν το σούκαρ ντάντι. Δεν έχουν το ίδιο πρόβλημα. Πού σας ενόχλησε? Συγγνώμη. Σας ενοχλεί? Σας ενοχλεί? Σας ενοχλεί? Κύριε Συντηγάκη, σας παρακαλώ. Τι γίνεται? Διακόψατε όλους μας και μονοπολείτε τη συζήτηση. Τι σας ενόχλησε? Σας ενόχλησε το γεγονός? Γιατί δεν αναφέρεται και στα γόρια? Σας ενόχλησε το γεγονός ότι αυτό που επιχειρεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και βρίσκει συμμάχους και το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ανεξάρτητα εάν δεν το ψηφίσουν, αλλά στην πραγματικότητα ομολογούν. Σας παραπέμπω στη δήλωση του Τσίπρα παλιότερα ότι θα μπορούσαν να ιδρυθούν ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Θα σας παραπέμψω στο ΠΑΣΟΚ που έλεγε να καταργηθεί το άρθρο 16, άρα να πάμε σε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ομονοείται προς αυτή την κατεύθυνση. Το ΚΚΕ έρχεται και σας μπαίνει στο ρουθούνι, σπάει τη βιτρίνα της κυβέρνησης, αλλά πιο πολύ σας ενοχλεί το γεγονός ότι το φοιτητικό κίνημα μέσα από συντηρητικές αποφάσεις των συλλόγων έχει ταχθεί ενάντια σε αυτό το νομοσχέδιο. Είναι σύνθημα του φοιτητικού κινήματος αυτό. Το ΚΚΕ για το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια δεν έβαλε ζήτημα σε σχέση με την επιλογή, την προσωπική ατομική επιλογή του καθενός να έχει το δικό του σεξουαλικό προσανατολισμό, αλλά το γεγονός ότι πλέον μέσα από αυτό το νομοσχέδιο εμπορευματοποιείται το γυναικείο σώμα μέσα από την παρένθετη μητέρα, που σημαίνει ότι οδηγείται το πρώτο βήμα είναι η τεκνοθεσία από το εξωτερικό και σε δεύτερη φάση είναι με μία δικαστική απόφαση να έρθει στην Ελλάδα, άρα να οδηγήσει και στην νομιμοποίηση της παρένθετης μάνας. Αυτό θα γίνει και στην Ελλάδα και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Με τίποτα. Θα πάμε πιο μετά. Εγώ θέλω να πω. Η παρένθετη θέλει νομοθέτηση. Πέστε μου σε πού, στο νομοσχέδιο, οι φράσεις μητρώτε και πατρώτα πουθενά. Ούτε συστήνεται πουθενά. Θέλω να σας πω μόνο μια κουβέντα, θέλω να πω. Ως παρατηρητής συζήτησης και εγώ, και συμμετέχω και εγώ, θέλω να σας πω το εξής. Ότι το να είναι κάποιος υπέρ των μη κρατικών πανεπιστημίων ή να μην είναι υπέρ, είναι ένα θέμα το οποίο το συζητάμε εδώ πέρα. Μπορεί εσείς να είστε κατά των μη κρατικών, εγώ να είμαι υπέρ των μη κρατικών. Αυτό είναι άλλο θέμα. Και την παρακολουθώ εδώ και μέρες τη συζήτηση αυτή. Εδώ όμως βάζετε βάζει το κουκουέ ένα θέμα, ο γραμματέας, το πιο υψηλό επίπεδο δηλαδή, βάζετε ένα θέμα το οποίο βλέπετε ότι προκαλεί αντίδραση και σε ανθρώπους οι οποίοι μπαίνουν στη συζήτηση, συζητάνε. Και είναι θεμητό να έχουν διαφωνίες στο θέμα. Ποιοι αντιδρούν? Σε όλοι υπάρχουν. Ποιοι? Θέλετε να σας πω ποιοι? Ακόμα τα όλα. Είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που είναι απολύτως ελεγχόμενα από την εξουσία και από την κυβερνητική και από την οικονομική εξουσία. Είναι τα κόμματα εκείνα που με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο στηρίζουν την ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων και κυρίως γιατί έχουν χάσει από τα ποδητήρια. Πάντως, έχουν μείνει πίσω από την εκφράση. Δεν μιλάμε για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Θα ανοίξει αυτό ο κύκλος. Σας ενόχλησε το γεγονός ότι στη Σουηδία ότι προσβάλλει τις γυναίκες φόρα παρτίδα στους δρόμους της Σουηδίας εμφανίζονται αυτές εδώ οι γιγαντοαφίσες που λέει μηδέν δάνειο, ερώτημα, βγες ραντεβού με ένα sugar daddy. Ιδιωτικό πανεπιστήμιο είναι αυτό κανόνας, στη Σουηδία. Αυτό είναι ο κανόνας. Εάν λοιπόν δεν είναι κανόνας, αν είναι κανόνας για τη Σουηδία, θα σας πω ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες κανόνας είναι να παροτρύνουν τους φοιτητές να πηγαίνουν οι μισθοφόροι στην Ουκρανία. Βεβαίως. Πού σας φαίνεται? Οι φοιτητές δηλαδή του Yale που είναι ιδιωτικό πανεπιστήμιο πάνε στην Ουκρανία. Γιατί σας παραξενεύει αυτό? Βεβαίως. Γιατί σας παραξενεύει? Τα έχετε λίγο μπερδέψει νομίζω, αλλά με όλο το σεβασμό, εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να το συνεχίσω. Υπάρχει και μια παλιά εκτίμηση που λέει αν για ένα λάθος χρειάζονται 15 άλλα,
κάτι δεν πάει καλά. Η ουσία είναι σωστό, ότι τα παιδιά του ελληνικού λαού πρέπει θα σπουδάζουν με βάση το βαλάντιο των γονέων. Να σας πω δε, με βάση το βαλάντιο για να επιστρέψουμε στην ουσία του νομοσχεδίου. Τα παιδιά της λαϊκής οικογένειας θα σπουδάζουν με βάση το βαλάντιο των γονέων. Άρα τα παιδιά από τα λαϊκά στρώματα θα αποκλείονται από την ανώτατη εκπαίδευση και όσοι έχουν βαριά τσέπη θα μπορούν να πάνε στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο χωρίς ελάχιστη βάση εισαγωγής, χωρίς τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να δώσουν για το δημόσιο πανεπιστήμιο τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών. Αυτό είναι λοιπόν που ενόχλησε τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ, ότι βρίσκει η πρόταση του ΚΚΕ. Μόνο εσείς έχετε το αλάθητο. Η πρόταση του ΚΚΕ και οι θέσεις του έχουν και μισογυνισμό. Πάμε στην ουσία. Πείτε το, φυσικά επιμένετε. Έχετε τη μήγα και μοιάζεστε. Εγώ τη μήγα και μοιάζομαι. Σαν κόμμα εννοώ. Το νομοσχέδιο δεν είναι ούτε νέο, ούτε καινοτόμο, ούτε και προοδευτικό. Γι' αυτό άλλωστε έχει βρει απέναντί της η κυβέρνηση την κοινωνική πλειοψηφία. Ένα συμπέρασμα είναι αυτό. Το δεύτερο, βαφτίζει μη κερδοσκοπικά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια για να παραβιάσει με μεγαλύτερη νομική ασφάλεια το άρθρο 16, που σημαίνει τι, μη κρατικά πανεπιστήμια, σημαίνει πανεπιστήμια με δίδακτρα. Αυτή είναι η ουσία. Ότι δεν θέλουν το άρθρο 16, ναι, δεν το θέλει ούτε το ΠΑΣΟΚ ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν μιλάνε καθαρά και ανοιχτά. Και πέσουμε με τις λέξεις. Αν θα ονομάζεται μη κρατικό ή μη κερδοσκοπικό. Λες και έχει σημασία εάν ο επενδυτής θα επενδύσει τα χρήματα στο ίδιο το πανεπιστήμιο ή αν θα τα επενδύσει σε μια άλλη δική του πάλι επιχείρηση. Έχει μεγάλη σημασία. Πάντως έχει μεγάλη σημασία. Γιατί ο σκοπός στη μία περίπτωση δεν είναι κερδοσκοπικός, είναι μορφωτικός, εκπαιδευτικός. Σε κάθε περίπτωση είναι κερδοσκοπικός, διότι το βασικό κριτήριο είναι το κέρδος. Αλλά δεν ενδιαφέρει τον φοιτητή ή τον ακαδημαϊκό εάν θα επενδυθεί στην ίδια πάλι την επιχείρηση, πανεπιστήμιο επιχείρηση ή σε μια δική του άλλη επιχείρηση. Για υποδομές, για έρευνα. Ένα το κρατούμενο. Υποστήριξη των φοιτητών. Δεύτερον, δημιουργεί πολλές κατηγορίες αποφύτων και μαθητών, θα έλεγα, οι οποίοι με εντελώς άμεσο τρόπο θα εισάγονται στα ιδιωτικά και στα δημόσια πανεπιστήμια. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Ιδιωτική ιατρική σχολή. Ο υποψήφιος θα μπαίνει με 9.300 μόρια, όταν το 2023 η βάση εισαγωγής ιατρικής σχολής Αλεξανδρούπολης ήταν 18.300 και στην Αθήνα 19.000. Στη Βουλγαρία με πόσα μόρια μπήκε στη Βουλγαρία. Πώς? Στη Βουλγαρία με πόσα μόρια σπούδασε. Το ζήτημα θα φτάσω εκεί. Με το πολιτήριο του θα φτάσω εκεί. Και είναι γιατρός, θα φτάσω εκεί. Τι σημαίνει λοιπόν. Σημαίνει ότι το παιδί της λαϊκής οικογένειας που δεν θα έχει τη δυνατότητα να πάει στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο θα μοχθεί, θα υδρώνει. Αν έχει ο πατέρας του να δώσει για τα φροντιστήρια, για τα ιδιαίτερα, γιατί ισχύει, επιτρέψτε μου. Αυτό ισχύει δεκαετίες. Έτσι, μπράβο. Ισχύει. Το οποίο μπορεί να πιάσει, για παράδειγμα, 15, 16, 17.000 μόρια και να μην πει στην ιατρική σχολή και ο άλλος, επειδή ο μπαμπάς του φυσάει τον παρά, και σήμερα ισχύει, θα μπαίνει με 9.300 αυτοί που πάνε Βουλγαρία, Ρουμανία κτλ. Ερχόμαστε λοιπόν στο άλλο ζήτημα. Αν πραγματικά η κυβέρνηση ήθελε να ανακόψει τη φυγή στο εξωτερικό και όσο πραγματικά θέλουν να σπουδάσουν και να τους δώσει ευκαιρίες, θα έπρεπε η λύση δεν είναι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά η ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστήμιου. Ενίσχυσε λοιπόν τα δημόσια πανεπιστήμια, όχι μία ή άλλη. Δηλαδή είσαι στην Ελλάδα, βάζεις το χέρι βαθιά στην τσέπη για να σπουδάσεις. Παρακαλώ, επειδή έχουμε το φύγει ίδιο πολύ από το χρόνο μας. Με το σπουδάζεις στην Κύπρο, στην Βουλγαρία, στην Ισπανία. Μια τελευταία και γρήγορα. Θα έχει επιπτώσεις βέβαια, να ξέρετε, και κλείνω με αυτό, με τα περιφερειακά πανεπιστήμια. Σοβαρότατες επιπτώσεις στα περιφερειακά πανεπιστήμια και κυρίως με την εγκυητική επιστολή.